Καλημέρα κύριε Κανέλη. Καλημέρα. Τι μου κάνετε, καλά Καλημέρα. είστε? Αντέχω, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος. Το Και αντιλαμβάνομαι. κυρίως σκέφτομαι που θα κάνω τις επενδύσεις μου τώρα. Ναι. Γιατί έχω πλουτίσει. Το έχω πλουτίσει. Έχω πλουτίσει και προσκοπεύω να βγάλω και πολύ περισσότερα λεφτά. Ακούγοντας τον Άδωνη, τι να σου πω. Δεν ξέρω πού να τα βάλω. Και εγώ και όλοι οι γνωστοί μου και οι φίλοι μου τώρα μαζευόμαστε και συζητάμε τόσα πολλά λεφτά που μας έχουν δώσει, δεν ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Είναι τα Σαββατοκύριακα της ΔΕΘ. Μετά την έκθεση Θεσσαλονίκης, ξέρουμε ότι θα περάσουμε χρυσά, χρυσά γερατιά, χρυσά νιάτα, καταπληκτικά. Μας πήρανε βέβαια και τηλέφωνο κάποιοι άνθρωποι που δουλεύουν στο e-food και ανατρέψανε, αλλά αυτοί πρέπει να είναι πολύ κακοί άνθρωποι, γιατί ανατρέψανε εντελώς την αντίληψη του κυρίου Γεωργιάδη ότι όταν κερδίζουν επιχειρηματίες, κερδίζει και ο λαός. Αυτό δεν γίνεται. Ούτε μαθηματικά, ούτε ουσιαστικά, ούτε πρακτικά, ούτε πολιτικά, να κερδίζει και το κεφάλαιο, να κερδίζουμε και οι εργάτες. Έτσι λοιπόν η e-food, και το λέω φανερά και κατάμουτρα, έστειλε ένα μηνυματάκι σε όλους τους εργαζόμενους ότι πάβουν να έχουν τις σχέσεις εργασίες που είχαν, δηλαδή ορισμένου χρόνου συμβάσεις και τα λοιπά με την ασφάλισή τους, και μετατρέπονται σε ελεύθερους συνεργάτες με μπλοκάκι, χωρίς καμία ασφάλεια. Αυτό λοιπόν γιατί συνέβη? Επειδή η εταιρεία αυτή κέρδισε μεσούς της πανδημίας με τον delivery ένα τζίρο 50% αυξημένο. Χαίστηκε στα λεφτά και επειδή χαίστηκε στα λεφτά, είπε να πάρει και τα υπόλοιπα από τους εργαζόμενους. Αυτή είναι η πραγματικότητα και το μοναδικό λαϊκό κόμμα στην Ελλάδα, το γνήσιο που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, είναι μια ύβρις απέναντι στο λαό. Τόσο μεγάλη είναι ύβρις που ναι. Έχει σηκωθεί η Μακρόν στο θάλασσα. Έχει ανέβει απάνω. Στον αέρα. Υπερίπταται. Τώρα, απόψε έχουμε... Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοια πράγματα ως ανάλυση στη Θεσσαλονίκη. Και η συμπαθέστατη, κατά τα άλλα και εξαιρετική επιστήμον κυρία Παγώνη, δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει μία λέξη, θα χάσουν και η λέξη το νόημά τους. Θέλουμε δώρο γιατί σας σώσαμε από την πανδημία. Δεν θέλουν δώρο οι υγειονομικοί και οι γιατροί. Θέλουν πολύ περισσότερους γιατρούς στα νοσοκομεία. Θέλουν πολύ περισσότερους νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Θέλουμε περισσότερα και καλύτερα νοσοκομεία. Θέλουμε πρωτοβάθμια και κυρίως, γιατί αυτές είναι οι θέσεις του κόμματος. Αυτές αναπτύσσονται κάθε φορά. Αυτές λέει και ο γραμματέας και όλοι μας, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε. Πρωτοβάθμια υγεία ουσιαστική. Και όχι να έχουν κλείσει τα περισσότερα κέντρα, για παράδειγμα στην Αθήνα, και να έχουν γίνει εμβολιαστικά. Και τώρα να κλείνουν και τα μεγάλα εμβολιαστικά κέντρα με αυτή την εγκληματική πολιτική που οδήγησε στις αντιφάσεις, που οδήγησε σε λιμενικό. Λιμενικό, γυναίκα λιμενικό, να μηνύει το σχολείο τους δασκάλους, να τους παίρνουν τους μπουζουριάδες στα καμίνια, να τους πηγαίνουν στο δικαστήριο, στο αστυνομικό τμήμα, να τους πηγαίνουν στο αστυνομικό τμήμα επειδή δεν ήθελε να εμβολιάσει το παιδί της και απαιτούσε να μπει το παιδί της ανεμβολίας του και χωρίς μάσκα στο σχολείο. Και να σέρνονται και οι δάσκαλοι εκεί όπου σέρνονται. Για ποια ανάπτυξη μιλάμε? Είναι η πρώτη φορά που ακούμε μεγαλοστομίες στη Θεσσαλονίκη και προγράμματα τύπου Θεσσαλονίκης? Τώρα, απόψε... όλα αυτά είναι δανεικά και πληρωμένα από τον ελληνικό λαό. Απόψε θα έχουμε και τον κύριο Τσίπρα. Να μου πει ποιος νέος, ποιος φοιτητής που βρέθηκε και μέσα στην πανδημία αντιμέτωπος με το να πρέπει να πληρώνει νίκη και να είναι σε καραντίνα κλεισμένος, τα έβγαλε πέρα. Να μου πει ποιο παιδί σήμερα, επειδή δεν του δώσουν ένα κατοστάρικο, να το κάνει ό,τι θέλει. Δεν ντρέπονται με αυτά που λένε. Πάνε και αγοράζουν συνειδήσεις, εκμαυλίζουν κόσμο με ψευδεστήσεις. Ξέρεις πόσα νέα παιδιά νομίζω θα παίρνουν 600 ευρώ το μήνα από το κράτος? Πάμε τώρα. Ενώ τα 600 ευρώ ήταν ένα κατοστάρικο το μήνα για 6 μήνες. Με εργοδότες επιδοτούμενους για να σου δωρήσουν την εργασία που είναι δικαίωμα. Άρα, στα σοβαρά λοιπόν... μιλάμε σήμερα. Με σχολεία πυγμένα, σαν κονσέρβες με 25 παιδιά σε κάθε τάξη. Και όταν έρχεται και σου λέει ότι η ανάπτυξη για να προχωρήσει θέλει συγχωνεύσεις, που κάθε φορά που ακούει κάποιος τη λέξη συγχώνευση πάει στην ουσιαστική της έννοια που είναι οι απολύσεις. Διότι όταν συγχωνεύεσαι κατεβάζεις το κόστος σου και ιδίως το εργατικό κόστος. Άρα, πού είναι η ανάπτυξη τώρα? Άρα λοιπόν βάζεις οικονομία, υγεία. Απόψε θα ακούσουμε και τον κύριο Τσίπρα. Μαθαίνουμε ότι θα πει ο κατώτατος, δεν ξέρω πόσο θα πει, αλλά θα πει γύρω στα 750, 800, δεν ξέρω πόσο. Και... Ωραία, και θα τον πιστέψει η Ελλάδα. Θα το πιστέψει η Ελλάδα σαν το μνημόνιο που το έσκησε με μία. Θα το πιστέψει και ο εργαζόμενος όταν είδε τι έκανε με την εργασία όταν ήταν εκείνος επάνω. Μα τώρα είμαστε σοβαροί. Άρα πού πάμε? Είμαστε σοβαροί.
Εδώ προσπαθούν σήμερα να πλησιάσουν για στοιχειώδη ανακούφιση ενός χυμαζόμενου από την ακρίβεια λαού, διότι η ακρίβεια έχει πάει στα ύψη. Τα ύψη, και το ξέρει όποιος βγαίνει και πάει έξω και ψωνίζει στο σούπερ μάρκετ. Και μάλιστα στα βασικά είδη. Είναι οι ίδιοι και οι τωρινοί και οι προηγούμενοι που έχουν αρνηθεί παραπάνω από μία φορά και ο ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, έτσι, μην το ξεχνάμε, ήταν και ΑΝΕΛ μέσα. Μην το ξεχνάμε κάθε φορά αυτό. Διότι κάθε φορά ακούω ΣΥΡΙΖΑ, λες και ο Καμένος ήταν άκαυτος. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όπως και οι προηγούμενοι και οι προπροηγούμενοι δεν ασκέτη η Νέα Δημοκρατία, ήταν σύμπραξη Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Τα είχαμε αυτά στη χώρα. Δηλαδή, μέχρι Παπαδήμο είχαμε σε αυτή τη χώρα. Δεν είδα εγώ να βελτιώνεται η ζωή των Ελλήνων από τις περικοπές. Έρχονται τώρα να δώσουν κάτι ψυχουλάκια πίσω. Από τη ληστεία. Να δώσουν πίσω από τα κλεμμένα μισή δραχμή. Και γι' αυτό πρέπει κάποιος να τους στήσει αγάλματα και να λέει μεγάλοι μας σωτήρες. Άρα πού πάμε? Και να καθόμαστε να κάνουμε αναλύσεις ακόμα και πολύ ουσιαστικές. Γιατί οι γεωστρατηγικές και πολεμικές εξελίξεις, η χώρα μπαίνει σε δίνη πολεμικών σιρήνων εκ των πραγμάτων. Θέλει και με μόνο την επέκταση της συμφωνίας με τους Αμερικανούς, την παρουσία των νατοϊκών εδώ προχθές, ναι. Την παρουσία των νατοϊκών. Γιώργο, αυτά δεν τα συζητάμε στην τηλεόραση. Δεν τα συζητάμε. Πώς το δικό σου στο κανάλι ένα κομμουνιστή τόσες μέρες με τον Θοδωράκη δεν έχει βγάλει. Πώς είδες... Δεν βγάζουν τα κανάλια κομμουνιστές. Δεν βγάζουν τα κανάλια κομμουνιστές. Βγάζουν μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος να μιλήσουν. Δεν βγάζουν γιατί. Για να μην φανεί το γνήσιο και το κάλπικο. Κοίτα τώρα. Και αυτό δεν μας βγάζετε. Κοίτα, εγώ ξέρεις τη θέση μου απέναντί σου και απέναντι στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Την ξέρεις. Εγώ είμαι άτομο. Έτσι. Εγώ μιλάω λοιπόν για θέσεις. Εγώ μιλάω για πρόσωπα. Πάμε τώρα. Λοιπόν, αν ξαναγυρίσω στο Αυστραλιανό. Και δεν πρόκειται για σύνδρομο. Πες μου. Λιάννα. Σε αυτή την. Τάχα μου δείτε ενόχληση της Γαλλίας που χάνει λεφτά για τα πουλα και πυρηνικά υποβρύχια και την σύμπραξη αυτή των τριών. Αμερικής, Αυστραλίας και Ηνωμένου Βασιλείου. Ποιος αγόρασε τη ΔΔΕ στην Ελλάδα? Η Αυστραλία. Μπορείτε να πείτε ότι δεν σας αφορά? Δεν μας αφορά τίποτα από όλα αυτά για που συμβαίνουν τώρα στην άλλη άκρη της γης. Την αντίδραση της Τουρκίας την είδες πριν από λίγη ώρα με τι μας είπε ο Μαλός? Και λοιπόν, η Τουρκία είναι στους G20 και μετά θα είναι στους καινούργιους G7. Όταν θα προχωρήσει 7-8 η αλλαγή του γεωστρατηγικού παιχνιδιού και των ενεργειακών κολοσσών, αφού ματοκυλιστεί ο κόσμος, δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι οι επόμενοι G7 και G8. Ναι. Και ερχόμαστε εμείς σήμερα εδώ πέρα με τους Τούρκους να αμφισβητούν την ίδια ώρα που τα λένε αυτά και είναι οργισμένοι. Εμποδίζουν έξω από την Ανατολική και Νότια Κρήτη, από την Νοτιοανατολική Κρήτη, εμποδίζουν ερευνητικά σκάφη. Και ναύτεξ παράλληλα. Έχουν βγει και αλωνίζουν με το σύμφωνο στα ωραία, χέρια. Ωραία, δεν έχει βάλει μυαλό ο Ερντογάν. Τόσα του έχουν συμβεί, τόσα έχει. Και ποιος ενδιαφέρεται να βάλει μυαλό ο Ερντογάν? Το πρόβλημα είναι να βάλει μυαλό ο λαός. Αν βάλει μυαλό ο λαός, θα του πάρει παραμάζωμα. Και εκεί, στην Τουρκία, και εδώ και παντού. Και δεν θα κάθεται να παίζετε με κολόνια ή με ψίχουλα στην Τουρκία. Και εδώ πέρα με κάτι επιδοματάκια και κάτι αντιλήψεις ότι ο έμφυα είναι άδικος νόμος. Δεν είναι άδικος, είναι παράνομος. Είναι μια διαρκής δίμευση. Είναι δίμευση της στέγης των Ελλήνων. Επομένως, πάτε σε έναν μέση τάξη Έλληνα, ο οποίος ξαφνικά στη μεσαία τάξη στην Ελλάδα ανήκουν αυτοί που κάνουν μεταβίβαση μέχρι 150.000 ευρώ, με τον ίδιο τρόπο που κάνουν μεταβίβαση εκείνη του πάνω από τα 800.000 ευρώ. Λοιπόν, εντάξει, είναι το ίδιο πράγμα. Δύο γονείς με ένα 600 είναι ίδιοι με δύο γονείς με 100.000 μαζί. Ναι. Λοιπόν, άρα τη μεσαία τάξη τη φτιάχνει κάθε κυβέρνηση ανάλογα με τα γούστα της και το που μπορεί να αγοράσει ψήφους. Θέλει να αγοράσει ψήφους από τους συνταξιούχους, βγαίνει και τους λέει 10 ωραία πραγματάκια. Θέλει να αγοράσει ψήφους από τους νέους, ναι, όλα αυτά είναι προσωρινά. Τόσο προσωρινά όμως, όσο είναι η μόνιμη μερικότητα της απασχόλησης και της δοσολογίας των υποχρεώσεων. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Με όλες τις ρυθμίσεις των τελευταίων Θεσσαλονικών μέτρων. Δεν μου φταίει η Θεσσαλονίκη, έτσι. Μου φταίει, είναι λόγω εκθέσεως της Θεσσαλονίκης το λέω, ναι, αυτό. Λοιπόν, το Θεσσαλονικό μέτρο που έχουν πάρει όλες οι κυβερνήσεις, αν καθίσεις και το δεις, ο κόσμος έχει πήξει τις δόσεις. Άμα παίρνεις ένα μισθό, έστω και 1.000 ευρώ, πρέπει να έχεις 60 δόσεις για το ένα, 80 δόσεις για την εφορία, 120 δόσεις για το φουμπουά, 50 δόσεις για κύριο, 50 δόσεις για άλλο. Αφήσεις τις δόσεις στη μέση του μήνα και δεν σου μένει φράγκο. Άρα συσάχθεια κατεσέ. Δηλαδή είναι χαριστούν αυτά. Μόνο συσάχθεια. Μα δεν αρκεί η συσάχθεια. Αν τη συσάχθεια την κάνει το αφεντικό, θα βρει τρόπο να τα πάρει απ' αλλού.
Αυτή τη στιγμή ό,τι και αύξηση να δώσει. Πάλιστα. Που δεν είναι αύξηση. Δεν είναι αύξηση. Δείτε το λεξιλόγιο. Ο ίδιος ο Χατζηδάκης είπε προχτές αναλύοντας τα μέτρα ότι οι Έλληνες θα ωφεληθούν. Και βαφτίζει αύξηση το 1,9 αύξηση στο μεικτό μισθό των 600 ευρώ, η οποία προκύπτει ως όφελος από λίγο μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, λίγο μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, πολύ μεγαλύτερες για τα αφεντικά, λίγο μείωση για τον έμφυα, λίγο μείωση εδώ, λίγο μείωση εκεί. Τα μαζεύει όλα αυτά τα βρωμοψίχουλα και τα κάνει ξαφνικά αύξηση 1,9 στο μισθό των 600 ευρώ μεικτά. Λοιπόν, και τώρα θα πρέπει να πανηγυρίσει κάποιος που μας αναγγέλουν ότι θα πάει στα 603 ο βασικός μισθός. Γιάννα. Δεν θυμάστε τα σύριαλ με τη γενιά των 700. Έκανες μία εμφάνιση, άμα στο πω θα νευριάσεις, αλλά δεν πειράζει, θα το κρατήσω για άλλη φορά, μια πλήρη πολιτική, οικονομική, κοινωνική ανάλυση ως γνήσια αριστερά, ως πραγματική αριστερά, όπως λέω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε. Θέλω να είσαι καλά. Κρατήστε ένα πράγμα, Γιώργο. Θέλω κράτησε να ένα σε έχω πράγμα, εδώ να ακούγεσαι. Για τις οποίες, ναι. Για τις οποίες θα ήθελα να καταλάβει κανένας ότι δεν είναι κουβέντες που προκύπτουν από ατομική τοποθέτηση. Όχι, είναι από συγκρότηση της πραγματικότητας. Δεν θα Αν ξεχάσω. Δεν αναλύσεις την πραγματικότητα, δεν θα καταλήξεις σε κανένα συμπέρασμα. Δεν... Τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα έριξαν στον κεάδα λαούς με πόλεμο, με φτώχεια και κυρίως με βασική Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ. Σύγκληψη της ελπίδας για ένα αύριο. Δεν ο θα ξεχάσω μόνο, ποτέ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε τρέχουν φεστιβάλ πολιτισμικά σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, του Κουκουέ. Γιάννα. Τρέχουν τα φεστιβάλ της ΚΝΕ σε όλη τη χώρα. Κορυφώνονται αυτό το Σαββατοκύριακο από πέμπτη, αρχίζει και εδώ στο Πάρκο Τρίτσι. Εκεί υπάρχει τρόπος να ζυμωθεί κάποιος, να ακούσει, να καθαρίσει τα γνωστά των φοιτητικών μας χρόνων. Να συζητήσει και γι' αυτό γεμίζουν με κόσμο που δεν είναι κατά ανάγκη ντε και καλά λοιπόν, μέλη ή ψηφοφόροι του ΚΚΕ. Ένα πράγμα. Αλλά ξέρουν πού μπορούν να πατήσουν όταν ο λαός υποφέρει. Καλά έκανες και το πες. Ένα πράγμα θα σου πω. Και εδώ θα σε αποχαιρετήσω με αυτό γιατί ευχόμενος ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Πριν από στην αρχή των μνημονίων βγήκε στη Βουλή και είπες «Θα δώσουμε μωρέ στη μάνα μας 360 ευρώ για να ζει» και από κάτω έγινε το σώσε. Και επιβεβαιώθηκε. Σε ευχαριστώ πολύ. Όχι. Δεν έγινε το σώσε. Έγινε κάτι χειρότερο. Έγινε εθνική κατώτατη. Έγινε και 172. Άρα το έθνος, λοιπόν, έχει λοιπόν πέσει στα 4 και δεν το είπε ο Καμένος. Το προσδοκούν, το κάνουν και το φτιάχνουν όλοι τους για να μπορούν να του χειραγωγούν το λαό εν ώψη εκλογών όποτε και αν αυτές γίνουν. Σε ευχαριστώ, Γιάννα. Και οι οποίες δεν αφορούσαν ποτέ το ΚΚΕ με τη στενή έννοια, είναι πάντα έτοιμο να δώσει και την εκλογική μάχη, γιατί κάθε μέρα δίνει χιλιάδες άλλες μάχες σε όλα τα υπόλοιπα πεδία. Σε ευχαριστώ. Και την ημέρα που θα μου βρουν έναν επενδυτή για τον πρωτογενή τομέα και θα μου πούνε ότι ήρθε κάποιος και νοιάστηκε για τους συνεταιρισμούς, για τις λαϊκές αγορές, για τον τρόπο με τον οποίο τρώει και γεμίζει το καλάθι του ο κόσμος, να έρθουν να μας τα πούν αυτά, γιατί όλη η ζωή δεν είναι ένα χρηματιστήριο του οποίου αναγνωρίζεται η ψυχολογία, αλλά η ψυχολογία του ελληνικού λαού πρέπει να γίνεται αντικείμενο καλής επικοινωνιακής πολιτικής, ώστε να νομίζει ότι έγινε βασιλιάς, σε ευχαριστώ, ότι είμαστε όλοι ισακιόμια και κεφάλαιο και εργάτες. Ευχαριστώ θερμά τη Γιάννα Τιγανέλη, τη δημοσιογράφο και πολιτικό. Καλημέρα. Να μιλήσουμε από ένα κανάλι σε αυτούς τους καιρούς, μέσα στην εποχή της λεγόμενης έκθεσης Θεσσαλονίκης, αρχή οικονομικού έτους και συνήθως ψεύτικων εξαγγελιών.